σε μια φυλή, η οποία φυλή έχει τα προτερήματα και τα λατώματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να ανήκει κάπου και να έχει μόνο τα προτερήματα. Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ιωαννίδη. Εκ των κορυφαίων καθοδηγητών των πάγκων στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης διατηρεί ακόμη και σήμερα το παράσημο του προπονητή με τις περισσότερες κατακτήσεις πρωταθλημάτων Ελλάδας, το σύνολο 12, με Άρη και Ολυμπιακό. Ιδιόρυθμος, εγωιστής, προληπτικός και βαθιά θρησκευόμενος, ο Γιάννης Ιωαννίδης άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα έξω από την πλάγια γραμμή του παρκέ στα εκατοντάδες γήπεδα στα οποία βρέθηκε. Ως προπονητής έγινε ο καθοδηγητής της μεγάλης ομάδας του Άρη της δεκαετίας του 80. Ο Ξανθός, όπως ήταν το παρατσούκλι με τον οποίο τον γνώριζε όλη η Ελλάδα, με το απαράλλακτο σακάκι, κατέκτησε με τους κίτρινους 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 4 κύπελα πριν μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό. Ο Άρης είναι είναι η γυναίκα μου. Πώς να το πω, ή ο άντρας μου. Τόσο πολύ. Η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι το αίσθημα. Ο λατρεμένος προπονητής του Σοκρατικό Καλή άφησε και στο λιμάνι τη Σφραγίδα του, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα με την ομάδα του Πειραιά. Αυτός ο άνθρωπος έφερε το χαμόγελο στον Πειραιά. Αυτό τα τόσα χρόνια που εμείς είχαμε λείπει μέσα μας. Μνημειώδεις έχουν μείνει οι συχνές εκρήξεις προς τους παίκτες του κατά τη διάρκεια των time out και η σκληρή γλώσσα που συχνά χρησιμοποιούσε. Εκρηκτικός χαρακτήρας, μόνιμα με ένα πάθος κάθε λεπτό των αναμετρήσεων. Η δεύτερη τεχνική ποινή έχει να κάνει βέβαια με το ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης έβγαλε το σακάκι του και πήγε το πρόσφερο στους διαιτητές. Μη βρίζετε Βούλγαροι και τα λοιπά εθνικά θέματα. Σταματήστε! Βαθύ μαράζι του παρέμεινε το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τις σπουδαίες ομάδες του Άρη και του Ολυμπιακού αλλά και με την ΑΕΚ. Έφτασε 3 φορές έως τον τελικό αλλά δεν χαμογέλασε. Έχω δει πολλά στη ζωή μου, αλλά το ότι δεν έπρεπε να κατέβουμε να παίξουμε έπρεπε να μας το πούνε. Δεν χρειαζόταν να κατέβουμε να παίξουμε. Έτσι. Ονοώ. Έφυγε ο Γιάννης, ένας σπουδαίος δάσκαλος για τον μπάσκετ, ένας πετυχημένος επαγγελματίας, ένας νικητής. Ζήσαμε μαζί απίστευτες στιγμές χαράς, αλλά και κάποιες λιγότερες στιγμές λύπης. Νιώθω ότι έφυγε ένας δικός μου άνθρωπος, ένα μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μου, ένας μεγάλος μου αδερφός. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Η παρακαταθήκη του Γιάννη Ιωαννίδη στην κοινωνία μας είναι η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ένας πρωταθλητής. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δραστήριος και στην πολιτική ζωή του τόπου, εκλέχθηκε βουλευτής και διορίστηκε υφυπουργός αθλητισμού σε 2 κοινοβουλευτικές θητείες. Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον παλαιό βουλευτή και υπουργό της παράταξής μας, αλλά και τον αθλητή και προπονητή που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο θρυλικός Ξανθός έχασε δυστυχώς την πιο μεγάλη μάχη. Θα διεκδικεί όμως πάντα τη ρεβάνς στη μνήμη όλων μας. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Τα τελευταία χρόνια, ο Ξανθός του ελληνικού μπάσκετ ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης πέθανε σήμερα σε ηλικία 78 ετών, αλλά η μεγαλειώδης πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ θα είναι πάντα παρούσα.